Σύμφωνα με τον κανονισμό και το Προεδρείο, εκτιμώντας μία κατάσταση, έχει τη δυνατότητα, πέραν των υπογραφών, των 25, να βάλει ένα κρίσιμο θέμα σε ονομαστική ψηφοφορία, όταν τα πράγματα στην αίθουσα και στη συζήτηση δίνουν ένα τέτοιο τόνο και ένα τέτοιο στίγμα. Δεύτερον, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, δεν ξέρω αν έχουμε καν απαρτία εδώ μέσα ως αριθμός αυτών που μείνανε. Τρίτον, το θέμα είναι τέτοιο, εμείς επιμένουμε, θεωρούμε ότι πρέπει να καταγραφούν οι παρόντες, όσοι και όσες είναι αυτή τη στιγμή, γιατί πρέπει να πάρουν την προσωπική και πολιτική τους ευθύνη στη στάση που θα κρατήσουν. Το είπαμε και στην παρέμβασή μας. Λοιπόν, τούτον δοθέντον το βάζουμε το θέμα στο Προεδρείο ξανά. Λοιπόν, σεβόμενος, παρακαλώ, παρακαλώ, σεβόμενος την κυρία Κυπριανίδου και την πρότασή της, θέλω να διευκρινίσω το εξής. Πρώτον, σύμφωνα με τον κανονισμό, δεν έχει τους 5 ψήφους, αλλά υποχρεωτικά δεν μπαίνει. Η κυρία Κυπριανίδου έκανε έγκριση στον πρόεδρο να την βάλει ο πρόεδρος. Διευκρινίζω όμως το εξής, ακούστε με. Διευκρινίζω το εξής. Έχω ένα σταθερό κανόνα ότι δεν χρειάζεται να ταλαιπωρείτε το σώμα με ονομαστικές ψηφοφορίες. Δεύτερον, οι περιφερειακοί σύμβουλοι, οι οποίοι είναι υψηλού επίπεδου και θεωρώ ότι είναι και υψηλότερο επίπεδο και από τη Βουλή, έχουν το θάρρος να σηκωθούν και να πούνε ναι, όχι, λευκό. Έχουν λοιπόν το θάρρος οι σύμβουλοι και δεν χρειάζεται ονομαστική ψηφοφορία να σηκωθούν αν πει κάποιος διαφωνεί να το πει. Εδώ δημόσια. Άρα λοιπόν δεν θα εξασκήσω αυτό το δικαίωμα και μπαίνουμε σε ψηφοφορία. Στη διαδικασία κύριος Καπάνταης. Στη διαδικασία κύριος Καπάνταης. Παρακαλώ, παρακαλώ. 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 Τέλος, τέλος, τέλος. Μιλάει το Προεδρείο τώρα στη διαδικασία κύριος Καπάνταης. Κύριε Καπάνταης, στη διαδικασία. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Στη διαδικασία κύριος Καπάνταης. Μισό λεπτό. Κύριε Καπάνταης, στη διαδικασία. Κύριε Καπάνταης. Στη διαδικασία κύριε Καπάνταης. Μισό λεπτό. Έχει δικαίωμα. Ελάτε. Κύριε Καπάνταης, στη διαδικασία. Ελάτε. Κύριε Καπάνταης. Κανείς εδώ μέσα δεν αμφισβητεί δεδηλωμένη. Κανείς. Εντάξει. Όμως εγώ παρακαλώ αυτή τη στιγμή την γραμματεία να ανακοινώσει τους παρόντες. Να ανακοινώσει τους παρόντες για να ξέρουμε τελικά ποιος ψηφίζει, τι ψηφίζει. Κανένας δεν μπορεί να κρίνεται πίσω από την παράταση. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Χρήστο, δεν γίνονται αυτά. Για άρωμα του Θεού, τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Να σου πω, Χρήστο, το επίπεδό μας έχει δείξει άλλη συμπεριφορά. Μην το ρίχνεις χαμηλά σήμερα με αυτό που λες. Έτσι, εκφράζεις το άτομο σου μόνο. Η παράταξή μας δεν δέχεται υποδείξεις. Όποιος θέλει από την παράταξή μας θα ψηφίσει όχι. Τι είναι αυτά που λες. Τι είναι αυτά που λες. Ούτε η Χούντα δεν τα είπε αυτά. Καλό. Διαδικασία. Πριν σας δώσω τη διαδικασία. Παρακαλώ. Μιλάει τώρα το Προεδρείο. Παρακαλώ, δεν έχετε το λόγο. Μιλάει το Προεδρείο. Παρακαλώ, πριν μπει το θέμα στη ψηφοφορία. Πριν μπει το θέμα στη ψηφοφορία. Παρακαλώ, αυτή τη στιγμή λοιπόν ανακοινώνω. Δεν θα διαβάσω τους παρόντες, θα διαβάσω ανάποδα τους απότες. Παρακαλώ. Παρόντες σύμβουλοι, θα σας πω. Αυτά που είπε ο Χρήστος τώρα εκπροσωπεί ένα άτομο. Παρόντες. Παράταξή μας των 70. Τι μας τον Παναγιώτη. Παρόντες σύμβουλοι κατά την έναρξη. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρόντες σύμβουλοι κατά την έναρξη 74. Προσήλθαν στο πρώτο θέμα ημερήσια διάταξη ο κυρία Αναγνωστοπούλου, ο κύριος Ανδρουλακάτσης, η κυρία Φεντούλη, η κυρία Ζερβάκη, η κυρία Καρλαμαντή, ο κύριος Καστρινάκης, η κυρία Χολέβα. Άρα λοιπόν παρόντες είναι 81. Απόντες. Ο κύριος Αδαμόπουλος, ο κύριος Αξαργής, ο κύριος Αυγερινός, ο κύριος Βαρελάς, ο κύριος Βαρεμένος, ο κύριος Ζομπαζολιάς, ο κύριος Γκούμας, ο κύριος Γούδης, η κυρία Ζαφυρίου, ο κύριος Καραθάνος, η κυρία Κολοβού, ο κύριος Κυπρέος, η κυρία Λιμπέρη, ο κύριος Μανώλης, η κυρία Μεθυμάκη, η κυρία Μπαλού, ο κύριος Μπαρούτας, η κυρία Πιπηλή, ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Χάγιος και η κυρία Ροκοφίλου. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η συζήτηση, μπαίνουμε σε ψυχοφορία. Είναι παρόντες σύμφωνα με τον κανονισμό, είναι παρόντες, παρακαλώ. Εσύ σύμφωνα, δεν είσαι παρόν όταν λείπεις. Μισό λεπτό. Εσύ δεν είσαι παρόν όταν λείπεις. Παρακαλώ. Λοιπόν. Πήγα μέσα στο παστό, πάρσε μας. Διευκρινίζω. Διευκρινίζω. Όλα. Διευκρινίζω.
Παρακαλώ, οι δηλώσεις θα γίνουν αμέσως μετά την ψηφοφορία. Λοιπόν, η ψηφοφορία είναι η αθετική γνωμοδότηση με τους όρους της υπηρεσίας και τους όρους που πρότεινε ο κύριος Δαμάσος και ο κύριος Καλλικράτης Μανιάτης. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ, αμέσως μετά, υπέρ. Κατά. Κατά, παρακαλώ. Είπαμε, η εισήγηση είναι για θετική γνωμοδότηση με τους όρους της υπηρεσίας. Πατέλος, ποιοι ψηφίζουν υπέρ. Κατά. Κατά. Κατά η λαϊκή συσφύρωση. Μετά θα κάνετε δήλωση. Θα κάνετε δήλωση αιτιολόγησης ψήφου. Μετά θα κάνετε δήλωση. Κατά. Ναι. Έτσι. Κατά. Η λαϊκή συσφύρωση. Γιάννης Δημαράς. Κατά. Λαϊκή συσφύρωση. Γιάννης Δημαράς, άρμα πολιτών. Αττική συνεργασία στο μνημόνιο, ο κύριος Καπάλιας, η κυρία Κωνσταντάκου, ο κύριος Καψής. Λευκό, 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 λευκό δεν υπάρχει. Κατά πλειοψηφία λοιπόν, το Περιφερειακό Συμβούλιο με πάνω από 51 ψήφους, παρακαλώ, ψηφίζει το θέμα σύμφωνα με την εισήγηση. Η κυρία... Να γραφτεί η απόφαση στα πρακτικά. Η κυρία Κυπριανίδου, παρακαλώ, παρακαλώ καθίστε κάτω. Η κυρία Κυπριανίδου, αιτιολόγηση ψήφου. Παρακαλώ. Η κυρία Κυπριανίδου, αιτιολόγηση ψήφου. Στο μικρόφωνο. Ελάτε πάνω, κυρία Κυπριανίδου. Ελάτε από εδώ. Θα γίνουν αιτιολογήσεις ψήφου. Ο κύριος Γαλανός και η κυρία Κυπριανίδου ζήτησαν να κάνουν αιτιολόγηση ψήφου. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, η αρχική συνεργασία έχει στο μνημόνιο δεν μπορεί να νομοποιήσει μια τέτοια διαδικασία. Αποχωρεί καταγγέλλοντας μάλιστα. Λοιπόν, η Αττική Οικολογική Απάντηση διευκρινίζει ότι ψήφισε κατά. Η Αττική Οικολογική Απάντηση, παρακαλώ, η Αττική Οικολογική Απάντηση είπε όχι κατά, αλλά απέχει από ψηφοφορία. Μία δήλωση διευκρίνησης ψήφου, ο κύριος Διάκος και αμέσως ο κύριος Γαλανός. Παρακαλώ. Διευκρίνηση ψήφου. Εγώ θέλω να κάνω μια δήλωση. Προφανώς ψηφίζω κατά της συγκεκριμένης στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όμως θεωρώ ότι η εικόνα η οποία δόθηκε σήμερα διακρίνηση από την πλευρά μας... Παρακαλώ. Ναι, αυτό είναι. Διακρίνηση ναι. Ψήφου δεν είναι. Ναι, γιατί δεν είναι αυτό που ξέρω. Δεν είναι αυτό που διακρίνηση ψήφου. Αφήστε τώρα τι δεν είναι διευθύνση και τι δεν είναι. Δεν έχει το λόγο. Λοιπόν, ο κύριος Γαλανός δεν έχει το λόγο. Δεν έχει το λόγο. Ο κύριος Γαλανός διακρίνηση ψήφου. Ο κύριος Γαλανός, τέλος. Δεν έχει το λόγο. Δεν έχει το λόγο. Ο κύριος Γαλανός. Ο κύριος Γαλανός διακρίνηση ψήφου. Όχι, μετά. Λοιπόν, κύριε Γαλανέ, είμαστε στη διευθυνή ψήφου. Κύριε Γαλανέ, διευθύνση ψήφου. Κύριε Πρόεδρε. Μιλάει, κύριε Γαλανέ, μιλάει. Μιλάει. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν θα σας ρωτήσω. Κύριε Πολυζογόπουλε, απομακρυνθείτε. Διευθύνση, ελάτε πάνω. Διευθύνση ψήφου, παρακαλώ. Διότι μέσα στο χάρτη δεν κατάλαβε κανείς. Τι ενσωματώθηκε στην απόφαση. Με συγχωρείτε κύριε. Δεν ξέρω, παρακολουθείτε κύριε Πρόεδρε. Ναι, μισό λεπτό, ελάτε. Πριν την ψήφο. Μισό λεπτό, κύριε Γαλανέ. Κύριε Γαλανέ, διευκρίνηση ψήφου, παρακαλώ. Κύριε Γαλανέ, μας κύριε Γαλανέ, διευκρίνηση ψήφου, παρακαλώ. Διευκρίνηση ψήφου. Εσείς καταλάβατε, κύριε Γαλανέ. Εντάξει, ωραία, ωραία. Εσείς καταλάβατε, εγώ δεν καταλάβατε. Πατήστε το μικρόφωνο. Διευθύνση ψήφου, κάντε κύριε. Παρακαλώ. Κύριε Γαλανέ, μισό λεπτό. Παρακαλώ. Δεν λέω παρά. Κύριε Γαλανέ, θα κάνετε διευθύνση.
τη ψήφου. Βεβαίως. Κάντε. Βεβαίως. Κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν ξέρω αν απευθύνεσαι προσωπικά, Βασίλη. Ωραία. Σε σέβομαι απολύτως. Σε σέβομαι απολύτως. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, καταρχήν, εμείς ως άρμα πολιτών δεν μετέχουμε στην ψηφοφορία. Δεν με αφήσατε. Μπορούμε, κύριε Πρόεδρε, να συνοηθούμε. Πριν γίνει η ψηφοφορία, σας ζήτησα το λόγο για να δηλώσουμε την αποχώρησή μας. Δεν μας δώσατε το λόγο. Κατανοητό. Δεν μετέχουμε στην ψηφοφορία. Δεν είμαστε παρόντες. Αποχωρούμε από τη συνεδρίαση. Μετήχατε κανονικά. Λοιπόν, μη υπάρχοντας άλλου θέματος, δίνετε συνεδρίαση. Καλώς ήρθατε. Κύριε Πρόεδρε!